Εδώ μόλι λέμε να κλείσουμε το live stream. Παίξαμε ξύλο, φτάσαμε. 35 ξεκινήσαμε. 35 τελικά καταφέραμε και μείναμε, αφού πέσαμε και λίγο. Εντάξει, πάλι καλά. Τουλάχιστον δεν φάγαμε Λάξη. καμιά χοντρίτα, α πούμε, να ψαχνόμαστε έτσι και να κλαίμε. Mm -hmm. Λοιπόν, επειδή ε, και στο δικό σου το stream που είχα μπει την άλλη φορά έχει μιλήσει για το θέμα του Zero Land. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σε όλου. Ε, και είχε πει κάποια πράγματα. Είναι λοιπόν mm -hmm. και η σειρά μου λοιπόν, να μιλήσω και να πω κάποια πράγματα για το θέμα του ZeroLand και το θέμα του Dragoland για δύο σερβερ. Ε, λοιπόν, με ρωτάτε αρκετές φορές, αρκετά παιδιά, για ποιον λόγο δεν είμαι ZeroLand. Ε, ο Σωτήρης μου είχε πει να μπω ZeroLand και ήμουνα ZeroLand, ήμουνα και στο white list, απλά σαν μάνους δεν είχα μπει, μόνο και μόνο, όχι για κάποιον άλλο λόγο, επειδή πίστευα και πιστεύω ότι ο Ζιρολαντ ήταν για να σε βοηθήσει ώστε να μπορέσεις να ανέβεις λίγο σαν κανάλι. Ε, για τον κόσμο που παρακολουθεί Minecraft, για τον ε, κόσμο που θα κάνει subscribe, ή ένα like σε σένα ε, στο YouTube ή οπουδήποτε, μόνο και μόνο επειδή είναι το Minecraft. Κάτι που δεν το ήθελα. Ε, μ' αρέσει γενικά να παίζω πάρα πολλά παιχνίδια και να έχω, θέλω να έχω κόσμο που θα παρακολουθήσει τα παιχνίδια που θα παίξω. Από την άλλη, ο Ζήρολαντ είναι μια πάρα πολύ... Κλειστή ομάδα ατόμων, ανθρώπων, οι οποίοι παίζουν όλοι μαζί για να μπορέσουν να σας προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα και να μπορέσετε να έχετε ποιοτικά βίντεο, ε, σειρέ για το θέμα του συγκεκριμένου ε, σερβερ, του Zero Land. Ε, σπαμάρατε λοιπόν συνέχεια τον Σωτήρη, συνέχεια όμως, γιατί δεν βάζει κόσμο, γιατί δεν βάζει κόσμο, γιατί δεν βάζει κόσμο. Και έκανε λοιπόν αυτό που ζητάγατε όλοι, να έχει κόσμο. Ε, το θέμα είναι λοιπόν ότι μέσα από αυτό βγήκε το εξής, ότι κάποια άτομα δεν δέσανε μεταξύ τους, κάποια άτομα ε, κάνανε κάποιες ομάδες που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και φυσικό. Έτσι. Δεν μπορούν όλοι να ταιριάζουν με όλους. Και όταν ας πούμε, υπάρχει ένα σερβερ ο οποίο μπορεί να έχει 30 άτομα, φυσικό είναι ότι δεν μπορούν και 30 να είναι μαζί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα το θέμα είναι το πώς θα κάτσετε, θα αγκαλιάσετε και θα παρακολουθήσετε live stream ή τα αγαπημένα σας κανάλια για αυτό που κάνουν όπως το κάνουν το ότι δεν έβγαινε κάτι όμορφο οπτικά οφείλεται κατά κάποιο τρόπο και σε εσάς γιατί γκρινιάζεται δηλαδή από τη μία θέλετε να δείτε κόσμο σε έναν σερβερ από την άλλη όμως γκρινιάζεται για αυτό που σας δείχνουν δηλαδή είναι το φάσκο και τη φάσκο έτσι. Ε, μετά έχουμε και λέμε ε, αποφασίσανε να βγουν κάποια κανάλια για να κάνουν κάτι στον σερβερ. Ε, για μένα το ιδρυτικό μέλος, το, ο ιδρυτής του Zeroland είναι ο Σωτήρης. ο Σωτήρης. και πιο πολύ χάκι και πάνες. Το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί παρακολουθούσα γενικά χάκι πάνες και Σωτήρη. Με το σωτήρι έχουμε κάνει παρέα και δεν χρειάζεται ένα σερβερ για να παίξει, για να κάνει παρέα με κάποια άτομα. Γιατί με το σωτήρι αρκετέ φορέ έχουμε παίξει στο παρελθόν. Δυστυχώ βέβαια έχουμε χαθεί τώρα. Γιατί έχει και τα τρεχάματα του, έχει και του σερβερ και τα λοιπά. Και δεν θέλω να τον ζαλίζω ε, με τα δικά μου. Ε, με το σωτήρι έχουμε παίξει αρκετέ φορέ και single player, οι δυο μα δηλαδή, σε σερβερ που έχει ανοίξει εκείνο το PC του ή έχω ανοίξει εγώ. Και έχουμε παίξει και έχουμε περάσει καταπληκτικά απίστευτα και έχουμε διασκεδάσει και έχουμε γελάσει μέχρι δακρύων και εμείς και όλοι εσείς που έχετε παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα live stream. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα όμως δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να είναι ένα σερβερ ο οποίο ε, θα σας κάνει να μάθετε κόσμο. Το θέμα είναι να ψάχνετε, να ανακαλύπτετε, να βοηθάτε Αυτού του οποίου συμπαθείτε, αγαπάτε και θέλετε να παρακολουθήσετε και θέλετε να μεγαλώσετε σαν κανάλι, σαν YouTuber ή live streamer. Και να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί αυτό δεν το έχω πει, είναι καιρό να το πω. Για μένα, σαν Μάνο, σαν Dragoman ή σαν Μάνο σαν άνθρωπο, streamer, streamer θεωρείται εκείνο που κάνει τουλάχιστον τρία live stream την εβδομάδα. Οποιοςδήποτε κάνει λιγότερα live stream δεν θεωρείται streamer, δεν πρέπει να αποκαλεί τον εαυτό του streamer, θα πρέπει απλά να πει ότι ναι, κάνω ένα stream μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα αυτό για να μπορέσω να έχω και μία επικοινωνία με ανθρώπους που με παρακολουθούν. Μην τολμήσει να πει κάποιο ότι είμαι streamer κάνοντας ένα live stream την εβδομάδα ή δύο live stream την εβδομάδα. Τουλάχιστον τρία θεωρείται streamer γι' αυτό και το Twitch έρχεται και σου λέει ότι ξέρεις για να κάνεις Πάρνερ στο Twitch, πρέπει να κάνει τουλάχιστον τρία stream την εβδομάδα. Όχι παίρνουμε, κάνουμε τρία stream την εβδομάδα, παίρνουμε το subscribe button και μετά κάνουμε ένα ή δύο stream την εβδομάδα. Όχι. Άλλο το ότι έχουμε υποχρεώσει, αλλά και πάλι όταν έχει υποχρεώσει, δεν πρέπει να θεωρεί stream. Streamer. Το ξεκαθαρίζω αυτό για να, είμαστε, ε, για να είμαστε. σωστοί σε αυτά και δεν θέλω να παρεξηγούμε, έτσι, δεν θέλω να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Οι γκρέμερ δεν είναι live streamers. Φίλε μου. Δεν είναι. Είναι ένα κανάλι το οποίο μία φορά την εβδομάδα κάνει stream. Τίποτε άλλο. Αυτό δεν θεωρούνται streamer. Στο εξωτερικό οι streamer θεωρούνται αυτοί που κάνουν συνέχεια stream. Το ξεκαθαρίζουμε. Ήδη νομίζω το έχουν πει ότι δεν είναι streamer. Έτσι. Έτσι. Είναι YouTubers και απλώ Μπράβο. Αυτό. Εγώ θεωρούμε streamer και YouTuber. Και γιατί ανεβάζω συνέχεια περιεχόμενο στο κανάλι μου και γιατί χαρίζω stream από 3, 4, 5 ώρε, 12 ώρε, 15 ώρε ώρ live stream, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Αυτό στο εξωτερικό το σέβονται και το αγκαλιάζουν. Έτσι. Για να ξέρουμε ε, τι λέμε και πώς ε, είναι τα πράγματα. Ε, να μην παρεξηγούνται κάποιες έννοιες κάποιων πραγμάτων. Ε, από εκεί και πέρα. Το θέμα του Ζήρονα λοιπόν, εσείς ε, σπαμάρατε συνέχεια ότι θέλατε να δείτε κόσμο. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό να θέλετε να δείτε κόσμο. Έτσι αν μη τι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι Α πούμε στο Dragoland. Υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν και στο Zero Land. Αλλά στο θέμα στο Dragoland υπήρχαν άτομα πριν μπουν στο Zero Land. Πώ σα φαίνεται αυτό. Υπήρχαν άτομα πριν μπουν στο Zero Land που είναι Dragoland. Μπήκανε στο Zero Land και μετά παρατήσαν το Dragoland. Και δεν ξαναείδατε ποτέ βίντεο Dragoland. Αλλά σα πέρασε στα ψηλά. Γιατί θέλατε να δείτε μόνο Zero Land. Και τώρα που του διώξανε από το Zeroland Λέτε πω πω hate ας πούμε στο συγκεκριμένο ας πούμε, κανάλι που έδιωξε τον κόσμο για να κάτσει να δει Zeroland. Ε? Έτσι δεν είναι. Εμένα ας πούμε πόσο πολύ με πείραξε όταν είχα κόσμο ας πούμε για να παίξει να κάνει stream για να έχει να δείξει σε εσά ένα περιεχόμενο ή το οτιδήποτε από youtuber που θέλει να κάνω ένα βίντεο και τελικά ας πούμε τι λέει. Τη το βίντεο λέει θεωρούνται Greek Gamer, ανήκουν Greek Gaming Community, οι Unboxholics, όλοι αυτοί λέει, με αυτή τη συλλογή λέει τον βίντεο, ούτε Unboxholics είναι για streamers. Δεν είναι streamers. Ε, από εκεί και πέρα. Ε, είχα κοσμό, ο οποίο κατάφερε να μπει στο Zero Lab. Μάνο, ξεχώρισε τους λίγο τη σένεια streamer, YouTube. streamer. Στόπα, στόπα, το ξεχώρισα. Δεν, ε, δεν θα να καταλάβει μάλλον πολύ καλά. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι ότι... Ε, Άτομα που είχα στο, στο, Dragoland καταφέρανε να μπουν στο Zeroland και μετά δεν ξαναμπήκανε ποτέ Dragoland. Ε, κάτι άλλο που πιστεύω για μένα είναι ότι μπορείς να έχεις έναν σερβερ, να υπάρχουν YouTuber μέσα και streamers, οι οποίοι κάνουν και δίνουν περιεχόμενο σε κόσμο και θα μπορούσαν πάρα πολύ... Ε, τι λέει, εγώ πάντως έχω κάνει unsub στο base και στο g και τις likes όλα αυτά τα βίντεο. Μιχάλη, δεν κερδίζεις κάτι δεν θα σε κάνει καλύτερο αυτό. Ούτε τα συγκεκριμένα άτομα θα τα κάνει να ξαναμπούν μέσα. Για μένα η άποψή μου είναι ότι έχω έναν σερβερ, μπορεί να είναι 30 άτομα μέσα, άστους, ελεύθερους και να φτιάξουν τις δικές τους κοινότητε. Εγώ έτσι είχα τον Dragoland. Στο Dragoland ήταν γύρω στα 20 άτομα και. 20 άτομα περίπου. Ε, με φίλους, φίλες και κάποια παιδιά που έχουν YouTube κανάλια και θέλανε να μπουν και να σα δώσουν ένα περιεχόμενο. Από τη στιγμή που μπήκαν στο Zeroland δεν ξαναμπήκανε Dragoland. Φυσικά τα συγκεκριμένα κανάλια δεν θα ξαναμπούν Dragoland εάν συνεχίσω να έχω Dragoland, που υπάρχει ο Dragoland. Έτσι. Γιατί είναι σαν να λε ότι έχει έναν σερβερ, άσε με να μπω, αλλά εφόσον υπάρχει κάτι καλύτερο, φεύγω από σένα και πάω σε κάτι καλύτερο για να έχω κόσμο. Και είναι κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να έχει να αγαπά και να δίνει αυτό που θε να δώσει σε κόσμο στον οποίο θες να σε παρακολουθήσει. Είτε είναι εδώ, είτε είναι εκεί. Το εδώ ή το εκεί το εσύ το καθορίζεις. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Από εκεί και, ο, ε, δεν έχει κλείσει ο Dragoland, απλά δεν υπάρχει άτομο να μπει μέσα να παίξει. Και δυστυχώ έχουμε την οτροπία το ότι θέλουμε, θέλουμε ε, να μπαίνει ο streamer μέσα για να παίζουμε κι εμείς. Μεγάλο σφάλμα. Μεγάλο σφάλμα. Όταν πιο παλιά έπαιζα και ακόμα και σε μη live stream Έμπαινε κόσμο μέσα για να κάτσει να δει, να παρακολουθήσει και να παίξει μαζί μου. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκολλήσετε από την οτροπία. Παίζει ο streamer, παίζω κι εγώ μαζί του. Όχι. Παίζει ο streamer, καλώ. Δεν παίζει. Δεν πειράζει. Κάνουμε τη δική μα κοινότητα. Μπορεί να έχει έναν σερβερ να είναι μέσα πέντε ομάδε, α πούμε, από κάποια άτομα. Πέντε άτομα, δέκα άτομα, να κάνουν τι δικέ του ομαδούλε μέσα στο σερβερ και να λένε ότι φτιάχνουν κάτι όμορφο και ποιοτικό για να το βλέπετε κι εσείς. Ε, δεν πρέπει να δημιουργούνται προβλήματα, δεν πρέπει να δημιουργούνται έχθρε ή οτιδήποτε. Ή να πει, α πούμε, δεν κολλάω. Ναι, φυσικό είναι ότι δεν θα κολλήσει. Εδώ δεν κολλάμε στην προσωπική μα ζωή, α πούμε, με τον άλλον που είναι στο δίπλα, α πούμε, διαμέρισμα. Δεν είσαι υποχρεωμένο να κάτσει, α πούμε, να μπορέσει να κάνει ε, φιλίες φιλίε με κάποια άτομα μέσα στο, σε ένα σερβερ, του οποίου, α πούμε, δεν του ξέρει. Έτσι. Ή δεν έχει σκοπό, α πούμε, να του μάθει. Και δεν, είσαι στην... και δεν είσαι και υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό. Μπαίνει κάπου για να κάνεις κάτι. Ε, από εκεί και πέρα, λοιπόν, ε, προσπαθήστε να αγκαλιάζετε, γιατί μπερδεύετε κάποιες έννοιες, μπερδεύετε κάποιες ερμηνείε. Και τώρα, ας πούμε, σας λένε και τα ίδια τα παιδιά, ότι ε, τώρα τι θα γίνει που δεν είσαστε στο σερβερ και πώς θα βλεπουμε Zeroland και τα λοιπά. Και σας έχουν πει και οι ίδιοι, και ο Μπέιζας είχε πει στο live stream, ότι... Θα βλέπετε πάλι Minecraft, απλά δεν θα γράφει ZeroLand. Ξεκολλήστε το μυαλό σα ότι πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο όνομα. Το όνομα δεν κάνει το σερβερ. Το όνομα δεν κάνει το YouTuber και το όνομα δεν κάνει το streamer. Εσεί βοηθάτε του ανθρώπου που αγαπάτε, που θέλετε να συμπαρασταθείτε πλάι του, να του υποστηρίξετε, να έχουν κόσμο, να φτιάχνουν βιντεάκια και να τα βλέπετε και να τα αγαπάτε κτλ. Και, και να συνεχίζει μια όμορφη σειρά. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Ξεχωρίστε να βάζετε παροπίδε και να προχωράτε και να λέτε Ω, μόνο αυτό. Ω, oh, μόνο εκείνο. Ω, oh, μόνο αυτό. Έτσι πηγαίνουμε πίσω, δεν πάμε μπροστά. Δυστυχώ. Δυστυχώ το κάνετε αυτό και είναι πάρα πολύ κακό. Έπεσε χέι, hey, τα αυτά, το να τ' βγάλε αυτόν, γιατί εκείνο, γιατί το να, γιατί τ' άλλο, γιατί α πούμε οι γκρέμερ δεν παίζουν και γιατί του άφησε κτλ. Αυτό δεν σα αφορά εσά. Αυτό αφορά τον σωτήρι που έχει το σερβερ, που ο Σωτήρης έφτιαξε το όνομα του σερβερ, που το ξεκινήσανε και τα λοιπά. Ε, και πρέπει να το σεβαστείτε. Έτσι είναι. Έτσι. Ε, θέλετε, ήταν ένα άτομα μέσα τα οποία παίζανε και φύγανε για τον ΑΒ λόγο. Δεν πειράζει. Συνεχίστε να τους βλέπετε και ας μην είναι εκεί που είναι. Αυτό. Δηλαδή, ποιο ο λόγος. Και δεν είναι υποχρεωμένο κιόλα ότι σε κάθε σεζόν πρέπει να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στην τηλεόραση βλέπετε έργα και σε κάθε σεζόν κάποιοι ήρωε αλλάζουν εκτό από του πρωταγωνιστέ. Δεν βγαίνετε όμω τα χαιτάρετε την τηλεόραση γιατί Α, αυτό τον ηθοποιό μου άρεσε και τον ήθελα, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Άρα δεν βλέπω πια την σειρά. Επειδή έπεσε εκείνο ο ηθοποιό. Όχι. Δεν πρέπει. Άρα ξεκολλήστε. Πε πάλι ποιο θεωρείται streamer και ποιο youtuber. Youtuber θεωρείται αυτό ο οποίο σα έχει και σα δείχνει και σα δίνει ε, συνεχέ περιεχόμενο από σειρέ, από παιχνίδια κτλ. Και, και streamer θεωρείται αυτό ο οποίο κάνει live stream τουλάχιστον τρει φορέ την εβδομάδα. Τουλάχιστον τρει φορέ την εβδομάδα. Και να το ξεχωρίσουμε. Παίζει σημαντικό ρόλο. Να μπορεί να δουλεύει, μπορεί να σπουδάζει, μπορεί, μπορεί, μπορεί. μπορεί, μπορεί. Όλα παίζουν σημαντικό ρόλο. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή καταφέρνω να κάνω 9 μέρε καθημερινά live stream. Και ξεκινάω να κάνω από 3 μέχρι και 12 ώρε και 15 ώρε τα Σαββατοκύριακα. Στο εξωτερικό με θεωρούν streamer. Και εδώ κάποιοι με θεωρούν streamer γιατί είμαι streamer και YouTuber. Εάν σε ένα χρόνο γίνει κάτι το οποίο με κάνει να μου μειωθεί αυτό ο χρόνο ή να μειωθούν οι μέρε και να κάνω μία φορά, θα πάψω να λέγομαι streamer. Μόνο μου θα λέω ότι ναι, κάποτε ήμουνα streamer γιατί έκανα αυτό και αυτό. Τώρα, λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειά, λόγω οικογένεια, δεν μπορώ να κάνω. Αλλά παρόλα αυτά, θα μπορώ να υποστηρίζω αυτό που έκανα και να δίνω στον κόσμο ένα όμορφο stream για να μπορούμε έτσι να κρατάμε μια όμορφη παρέα που την είχαμε από παλιά. Και αν μετά από πέντε χρόνια μπορεί να ξανακάνει, ξανακάνει πάλι τρία stream την εβδομάδα και δίνει τρει ώρε, τέσσερι ώρε, πέντε ώρε, γιατί έτσι είναι στο εξωτερικό τότε ναι, ξαναθεωρείς τον εαυτό σου streamer. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι. Το ότι κάποιο, α πούμε, κάθεται κάτω από μια πολυκατοικία η οποία χτίζεται και κάθεται και μου φτιάχνει λάσπη, δεν θεωρείται, α πούμε, χτίστη τη πολυκατοικία. Απλά φτιάχνει τη λάσπη. Έτσι. Ε, καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα σε όλου. Ε, Νίκ Nick The Green, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αφού μόνο είσαι και δουλειά, λατζιέρις λέει, πάνω δουλεύει, λέει τα βέρνα. Σωστό. Ε, θέλω να, να, τον δώσω, λέει τα μισά ντέμ, ναι, μου λέει, αλλά έχει ήδη λέει από το home, λέει για τα hot, ε, γιατί είναι τόσο έξυπνο, λέει και έμπειρο και έχει μόνο 114 viewers. Γιατί ίσω το στυλ, το μυαλό των ανθρώπων και αυτό που κάνω δεν το αγκαλιάσει ο κόσμο. Και μην ξεχνάτε ότι δυστυχώ έχουμε φτάσει σε μία... Έχουμε φτάσει να λέμε ότι είμαστε 5-10 κανάλια και αυτά τα 5 κανάλια θα ανακυκλώσουν τον κόσμο τον οποίο έχουν μέσα σε συγκεκριμένο κόσμο. Μην βγει ο κόσμο παρά έξω. Μην μάθει ο κόσμο. Α πούμε, θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Ο Ελοχάημ ο οποίο έχει κοντά στου 280.000 followers, τώρα που έχει φτάσει, είχε γνωρίσει ένα άτομο το οποίο ήταν στου 500 followers. Και φυσικά το, τον είχε, ήταν στην ομάδα, δεν τον ενδιέφερε, όπω το έχω κάνει και εγώ αυτό στο παρελθόν. Ε, και έλεγε να ο συγκεκριμένο είμαστε παρέα, παίζουμε κτλ. Και, και, τώρα έχει φτάσει αυτό ο άνθρωπο να έχει λιγότερου followers, 70-80 δεν ξέρω το νούμερο, αλλά να φτάνει και 7-8 viewers. Οι οποίοι κάθονται και το παρακολουθούν. Και ο Λοχάιμ, α πούμε, έχει 1000 άτομα, 1500 άτομα, είναι και το θέμα τι κάνει. Γιατί όταν δίνει διαγωνισμού στον κόσμο, έρχονται κόσμος ο οποίο δεν θα σε δει. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, του unbox calls του ξέρει, βεβαίω από κοντά. Όταν βρεθήκαμε πέρυσι στο Game -athlon. Αυτό. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Να είναι καλά τα παιδιά και να συνεχίσουν αυτό που κάνουν και αυτό που δίνουν στο ελληνικό community. Ε... Ε, εσύ έχει μπει, πού να έχω μπει. Αν μιλά για το ζήτημα, όχι, δεν έχω μπει. Εγώ έχω παίξει με τον, με τον Σωτήρη και με ευγνώμων για αυτό που έχουμε παίξει, γιατί την παρεούλα. Είναι γαμό τα παιδιά. Γαμό τα παιδιά. Απλά έχω σταματήσει να επικοινωνώ μαζί του γιατί δεν θέλω να το σπαμάρω, γιατί έχει τα προβλήματά του κτλ. Και, τα λοιπά και έχω και εγώ και τα δικά μου. Και δεν θέλω να τον ζαλίζω. Εδώ είμαι, αν θέλει να μου στείλει. Οπότε θέλει κιόλα μπαίνει και στο stream μου να πει και ένα γεια. Και φυσικά υπάρχει και team speak δωμάτιο και για τον ίδιο, όπου τον περιμένει να μπει και να το αγκαλιάσει. Ε, να δω βίντεο από τον Καρπούζη. Από τον Καρπούζη δεν θα δει βίντεο. Γιατί ο καρπούζι ήταν στο σερβέρ μου. Πολλά άτομα ήταν. Πολλά άτομα ήταν στο σερβέρ. Θέλετε να σα πω ονόματα που ήταν στο σερβέρ και δεν ξαναμπήκανε γιατί μπήκαν Zero Land. Δεν θέλετε. Ούτε εγώ θέλω να μπω σε τέτοιε διαδικασίε. Ε, και φυσικά αυτά τα συγκεκριμένα άτομα δεν πρόκειται να ξαναμπούν στο σερβέρ. Όσο και να του αγαπάω, όσο και να του εκτιμάω, δεν θα μπουν. Γιατί είναι σαν να λε: Ναι, ρε φίλε, έρχομαι για να παίξω να είμαστε μαζί εκεί παριούλα, Ένα κάνω να κάνω. Και όταν βλέπει κάτι μεγαλύτερο, το οποίο λε, θα σε υποφελήσει, φεύγει από το χαμηλό Γιατί τι λε: Να το κάνω. Α πάω σε κάτι πιο δυνατό για να μεγαλώσω. Όχι. Το θέμα είναι είτε είναι εδώ είτε είναι εκεί, να μπορεί να προσφέρει στον κόσμο που θέλει κάτι όμορφο. Να το αγκαλιάσει και να το αγαπήσει. Ε, με το ζόρι λέει να μπούμε δηλαδή. Ω, έτσι, ακριβώς αυτό. Να μην μπει με το ζόρι. Έτσι ακριβώ. Οι κουτσομπόλιδε, α πούμε, οι κουτσομπόλιδε. Ε, IP for Dragoland. Ο Dragoland είναι πριβέ, παιδιά, ο σερβερ. Είναι πριβέ ε, για να μπαίνουν συγκεκριμένα άτομα που ήταν. Έχουν να μπουν άτομα πόσους μήνε δεν ξέρω. Τώρα τελευταία τον ανανέωσα πάλι. Και σκεφτόμουν και να μην ανανεώσω ξανά Minecraft σερβερ. Γιατί πιστεύω ότι ήταν άχρηστο. Ε... Τζόρτζ, ε, απάντησε εσύ στην ερώτησή σου μόνος σου. Στο αν είναι ή όχι. Ε, όσο αφορά το Ζήλωνα, δεν είναι άδικο, λέει, για όλα τα παιδιά, λέει, να ήταν στην ψηφοφορία G Phantom, εφόσον δεν είναι στα ιδρυτικά μέλη και μάλιστα μπήκε στην πρώτη σεζόν και όχι στην μηδενική. Ε, διογένεια Διογέννη, θα σου ξαναπώ πάλι. Για μένα, για μένα, ε, αυτός που ξεκίνησε το Ζήλωνα είναι ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης έπρεπε να παίρνει όλες τις αποφάσεις. Ο Σωτήρης επέλεξε τότε στην αρχή, μαζί που ήταν Haki Pans γιατί εγώ για Haki Pans ξέρω, για Gremers δεν γνωρίζω, που κανονίσαν να κάνουν όλες τις διαδικασίες. Είναι κάποια ιδρυτικά μέλη λοιπόν στην αρχή, οι οποίοι θέλουν να παίρνουν κάποιες αποφάσεις που φυσιολογικό είναι κιόλας, έτσι. Για να υπάρχει μια ιεραρχία σε όλους τους σερβερ. Αλλιώς δεν βγάζει άκρη, νομίζω το καταλαβαίνετε. Και φανταστείτε ότι αν δεν σπαμάρατε συνέχεια και συνέχεια να βάλει άτομα, να βάλει άτομα, να βάλει άτομα στο Zeroland, θα βλέπατε μια παρέα 10 ατόμων οι οποίοι θα ήταν δεμένοι και θα σα φτιάχνανε βιντεάκια για να τα βλέπετε. Το ότι μπορεί ας πούμε, κάποια άτομα να κάνανε πάρα πολύ ωραίε σειρέ στο Zeroland, μπορούσαν να μείνουν στο Zeroland και να λένε ας πούμε, ότι κάνουμε τη σειρά αυτή κτλ. Και, και, να μην έχουν καμία σχέση με, το, με τα υπόλοιπα άτομα τη παρέα. Πιστεύω ότι ναι, μεν χτίζει σε ένα community μέσα σε ένα σερβέρ, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο και όλο το community να είναι δεμένο. Δηλαδή, α πούμε, και εγώ όταν, μπήκα, όταν ξεκίνησα τον Dragon και ήταν κόσμο μέσα, του έλεγα: Παιδιά, κάντε τι ομάδε σα, φτιαχτείτε, παίξτε με όποιον θέλετε, κάντε συνεργατικά βίντεο, δεν με απασχολεί. Θέλετε να είστε μόνοι σα, να είστε μόνοι σα. Θέλετε να έχετε παρέα, να είστε με παρέα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Μόνο μην πειράζετε του άλλου. Μην κάνετε γκριφ, μην χαλάτε το παιχνίδι των άλλων. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και ένα λόγο κιόλα που δεν μπαίνω στο Zeroland και που δεν έμπαινα στο Zeroland ήταν το θέμα τη πλάκα, τη τρολιά και συσσαγωγικά τα pranks που κάνανε και το ξέρει ο Σωτήρη, το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Ένα λόγο ήταν που δεν έμπαινα στο Zeroland ήταν κι αυτό. Θα μ' άρεσε, α πούμε, να πάμε και ο Σωτήρη μου είχε πει και πει κιόλα αρκετέ φορέ, έλα ρε ναι, μαλακά μου λέει, πάμε μακριά μου λέει να κάτσουμε δυο μα. Ε, του λέω, όχι, του λέω, εντάξει, γιατί είσαι σε στο σερβερ, είναι παιδιά μέσα κτλ. Γι' αυτό και παίζαμε με το Σωτήρη ε, μόνοι μα μα ε, single player και πιστεύω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε. Γιατί είναι γαμό τα παιδιά και τον έχουμε στην καρδιά μου. Έτσι. Πότε θα βάλει και άλλα ντρόμα στον Dracula. Θα μπει μια κοπέλα βασικά. Ε, θα μπει αν είναι μια κοπελίτσα μέσα. Θα μπει ο Παντελή που δεν έχει καν λογαριασμό. Έτσι, έτσι, έτσι. Που δεν έχει καν λογαριασμό. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν πειράζει, η διάθεση μετράει. Είναι, είναι α πούμε για να υπάρχει. Τι λέει ο Κέικ, λέει υπήρχε στο σερβερ λέει, και τον έχουν γραμμένο αφού και ο Κέικ του έχει γραμμένου. <laughs> The fuck ξεκολλήστε πια με αυτά τα ονόματα που είναι μέσα σε σερβερ. Όταν άλλο δεν ασχολείται, ναι, και οι γκρέμερ σα είχαν γραμμένο, α πούμε, και δεν κάνανε βίντεο, γιατί του είχατε σπαμάρει και του είχατε πρίξει στα αρχίδια. Κάνε σερβερ, ε, κάντε Minecraft βίντεο. Αφού δεν θέλουν να κάνουν Minecraft βίντεο. Αν δεν του σπαμάρατε, μπορεί να κάνανε και ένα live stream, α πούμε, την Παρασκευή με Minecraft. Στο Zeroland. Σταματήστε να σπαμάρετε. Σταματήστε. Και εμένας μου έλεγαν ένα διάστημα, παίξτε DayZ, παίξτε DayZ και μου σπάξαν μου τα αρχίδια. Και σταμάτησα να παίζονται DayZ, γι' αυτό το λόγο. Πέρα από ότι δεν μπορούσα να παίξω κιόλας. Ε... Ναι, γενικά, δεν πρέπει να βρει... Ε, τι λέει ο Γιώργος, τρελός. What? Ε, πώς μπορείς να μπει στο σερβέρ σου, θέλω να μπω πολύ. Ξέρεις τι γίνεται, είναι κιόλας αυτό το, το, το ότι θέλουμε όλοι να μπούμε και αφού μπούμε, και παίξουμε, έτσι κάνουμε, έτσι δύο-τρία πραγματάκια. Μετά δεν ξαναμπαίνουμε. Γιατί έχει φύγει αυτό το hype. Γιατί έχει φύγει η όρεξη. Απλά μερικέ φορέ είναι αυτό το θέλω να μπω. Και μόλι μπω, δεν ασχολούμαι. Δεν ξέρω κιόλα αν μα συμφωνεί και ο Βασίλη που είναι μαζί. Έτσι σε αυτά που λέω. Εγώ είμαι απέξω κιόλα από τον χώρο <κυκ> και τα λέω χήμα. Και γενικά δυστυχώ έχω καταλάβει ότι όταν μιλά χήμα σε κόσμο και μερικοί δεν του αρέσουν αυτά που λε, γιατί κατά κάποιο τρόπο θίγει, προσβάλλει και στεναχωρεί, μιλά μάλλον άσχημα για κάποιον κόσμο που παρακολουθεί, ε, σταματάνε να έρχονται. Αλλά στα αρχίδια μου, καλύτερα να έχω 50 άτομα και 40 άτομα και 30 και 10 άτομα και να με βλέπουν που κάνουμε γαμό τι παρέ, παρά να έχω α πούμε 150, 500 και 1000. Και να μην μιλάω και να έχω το στόμα μου κλειστό για διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να φορούν εμένα, μπορεί να αφορούν ένα σερβερ, μπορεί να φορούν άλλα πράγματα καταστάσεις. Γιατί όπως ας πούμε με στην οικογένειά σου θα θίξεις κάποια πράγματα, όπως στο σχολείο αν έχεις κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να μιλήσει οτιδήποτε, έτσι είναι και εδώ. Έτσι δεν είναι. Είμαστε μια κοινότητα. Δεν είμαστε μια κοινότητα. Τι σκατά είμαστε. Τι είμαστε. Μια κοινότητα δεν είμαστε. Ποια διαφορά. Απλά είναι λίγο πιο μαζεμένη επειδή είναι ίντερνετ. Και με τροπία. Ναι. Εγώ λέει που σπαμάρω λέει στου γκρέμε να κάνουν Minecraft επειδή ακριβώ δεν θέλω να κάνουν πώ αρχίδι είμαι. Τεράστιο παιχτάρα, τεράστιο αρχίδι είσαι. Τρολερά. εγώ αν έμπαινα λέει ε, δεν θα το άφηνα γιατί όταν μπαίνω σε ένα σερβερ δεν το παρατάω εκτό και αν μου κάνουν κάτι πολύ κακό. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό Κώστα. Έτσι ακριβώ. Άρχισε ξανά όπω ε, χθε. Ε, live stream με Minecraft. Εγώ κάποια στιγμή θα ξαναρχίσω στο σερβερ όταν θα πάρω την κάρτα γραφικών. Η κάρτα γραφικών βγήκε, περιμένουμε να συνεχίσουμε. Βάγκο, καλό βράδυ, αγορίνα. Καλό βράδυ, παλικάρι μου. Δεν πρέπει να σπαμάρετε, είναι πολύ άσχημο. Ναι. Γίνεται να μπω σε σερβέρ, όχι. Ε, σε βλέπω πρώτη φορά και θεωρώ ότι πάρα πολύ σωστό ε, γιατί λες τα λε τα ράτα και δεν φοβάσαι. Τι να φοβηθώ, το να, μην, να χάσω viewers στα αρχίδια μου. Κανένα να με βλέπει. Λέ, δεν έχω μάθει να κρύβω με πίσω από το δάχτυλό μου. Ούτε δεν θα μιλήσω για να μην στεναχωρήσω ο κόσμο. Αυτό είναι. Δυστυχώ δεν μιλάμε, δεν μιλάμε όπω έχουν γίνει και άλλα πράγματα στο παρελθόν, αλλά το κρατάμε αυτό και το ξεπερνάμε τα, τα ερωτήματα τα οποία μας θέτουν ε, και δεν απαντάμε για να μην στεναχωρήσουμε, για να μην πληγώσουμε, για να μην διώξουμε κόσμο. Για να μην χάσουμε το πουπουλάνω μας στρώμα και πάπλωμα. Ε. Για να μην χάσουμε κόσμο. Γι' αυτό πάμε κατά διάολου. Ε, θα έχει 983. Ναι, την 983 I θέλω για να παίξω Minecraft. Είσαι πολύ εξηγημένο άτομο, γι' αυτό θα ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά. Θα σε δούμε φέτο σε κανένα. Παιδιά, δεν δε θα είμαι. Θα είμαι στο Gameathlon το Σάββατο 4 του μήνα που θα είμαι, ή 2-2,5 νομίζω, οι 25 2,5-3 έχω παρουσίαση. Και μάθουν δεν ανέβηκα πέρυσι για λόγου οικονομικού και δεν μπορώ να μείνω κάπου. Ε, Πάντω, είναι Αθήνα, αύριο ε, γίνεται στα eSports πανόρμου. Ε, στο σταθμό του Πανόρουμ στο μετρό. Γίνεται, η γίνεται το event από το gameworld.gr για το Heroes of the Storm και θα είμαι εκεί όσοι θέλετε ελάτε να τα πούμε από κοντά. Ε, καλύτερα λέει ένα με το Nightbot ε, ε, παρά λέει με 40 λέει μαλάκες. Ε, ναι κάπως έτσι. <laughs> έτσι ακριβώς. Πολύ δεν παίζω λέει σε άλλο σερβερ γιατί υπάρχουν λέει γκριφ και τέτοια. Και δεν τα μπορώ. Μπορείς να παίζεις μόνος σου. Να Κάνει ένα σερβερ μόνο και να παίξει μόνο σου. Μπορεί να ανοίξει από το πισί σου ένα σερβερ και να παίξει μαζί με φίλου σου. Με ένα δύο άτομα. Μπορεί. Μπορεί να πα στην Ιτράντο, α πούμε, που έχει πάρα πολύ στενό σερβερ, για δύο άτομα, για τρία άτομα, να δίνει, α πούμε, 4 ευρώ το μήνα και να παίζετε μια παρέα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Όλα παιδιά είναι θέμα επιλογών. Ε, στο Steam, παιδιά, υπάρχει link από κάτω. Όλα από κάτω, Μιχάλη. Ε, κάρτα γραφικών 980 Ti, παιδιά, θα αγοράσω γιατί τέλο του χρόνου έρχεται και το Virtual Reality, έρχεται το Oculus Rift και θα έρθουν live stream με Oculus Rift. Ε, σύνολα τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι να παίξουμε. DayZ, ήταν ένα z ένα, Project Cars, το Κόρσα, ε, Heroes of the Storm, ε, Dying Light. Dying Light. μαζί με τον Παντελή. Συνεργατικό βιντεάκι σε live stream κτλ. για να προχωρήσουμε και το τέτοιο. Αν και περιμένω να έρθει και η γαμημένη. Ναι, Pac-Man Tetris, Terraria, Minecraft κτλ. Καλησπέρα, μάλλον σε παρακολουθώ τόση ώρα λέει και έχει δίκιο. Και όλα γάμισε του, εγώ και λέω, πάντα λέει θα είμαι πιστό σε σένα για να παίζει συνέχισε να έχει αυτοπεποίθηση και ότι να κάνει να μου αρέσει αυτό που κάνει και συνεχίζω να, συνεχίσω, να στηρίζω. Οπότε να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ε, Dragoman GR. Ε, ναι, θα πάρει την 980 TI. Ε, να σε καλά, Αντριάνο Bingo. Να σε καλά, παλικάρι μου. Ε, ο Dragoland είναι privé server και πρέπει να. Όχι! Ο Dragoland είναι privé server και αυτό. Βάζω όποιον μου καυλώσει ή όποιον μου καυλώσει να βάλω. Oh! Και φυσικά γιατί είχαν συμβεί κάποια παρατράγουδα στο παρελθόν, σου λέγανε έλα, δώσε μα λεφτά για να πούμε στον τράγκομα να σε βάλει στο σερβερ. Και κάποιο πήγε και έδωσε λεφτά για να μπει στο σερβερ. Ενώ έχω βγάλει βίντεο. Ότι δεν μπαίνει κανένα. Και Σμαϊτ. Και, ε, και aftermath λέει. Ε, και Νόσγκοθ. Και Εγώ λέω δεν κράζω τα παιδιά του, αλλά να πλουστευτεί και τσαντίστηκα. Όχι, δεν χρειάζεται να τσαντίζεστε. Να λυπόσαστε, ναι. Αλλά και μεγάλη κατάσταση εκεί που έχει φτάσει μερικέ φορέ ευθύνεται και από εσά από ό,τι έχετε κάνει. Από το spam που έχετε κάνει. Έτσι. Από το spam που... που, κάνατε. <laughs> <laughs> Γεια σου, Ρενίκο. Ε, μάνα, πάρα πολύ σωστός. σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά, παιδιά, δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Δεν έχω μάθει να κρύβομαι. Ε, ούτε να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν έχω σκοπό να κρύψω κάτι. Είμαι αυτός καθεαυτός. Είμαι ντόμπρος άνθρωπος. Αυτό που έχω να το πω, θα το πω. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Εάν δεν σας αρέσει, φεύγετε και πάτε να παρακολουθήσετε άλλα live stream που σας χαϊδεύουν τα αυτάκια και δεν σας μιλάνε. Εγώ θα σας μιλάω γιατί θα μπορούσα να μην και πατέρα σας. Και όπως έχετε τον μπαμπά και τη μαμά στο σπίτι και σας βοηθάνε, σας συμβουλεύουν στο να γίνετε σωστά καθήκια, άνθρωποι δηλαδή, μέσα σε εισαγωγικά, το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Είτε σας αρέσει, ούτε όχι. Ε, δεν δέχομαι στο Steam, απλά κάντε άνταμα θέλετε στην ομάδα εδώ πέρα που έβγαλε, στο, Dragoman, στο Steam Community Dragoman για να μπείτε μέσα με άλλα παιδιά. Είμαστε είχαμε περάσει τα χίλια και άτομα και έκανα καινούριο group the Dragons. Και μπορείτε να μπείτε, έχουμε περάσει τα 300 άτομα και μεγαλώνει σιγά σιγά η παρέα. Αφού λες οικονομικά προβλήματα, πώ γίνεται να έχει 250 πανάκριβα game. λέει. Εγώ. Τι εννοεί, εγώ 250 πανάκριβα games. Να σε ενημερώσω ότι κάποια παιχνίδια τα έχω πάρει τώρα, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει παλιά και τα έχω πάρει σε Humble Bundle, ή η... Battle Stars, το οποίο πούμε, σου λέει βάλε 3 ευρώ και πάρε 10 games, τα οποία μπορεί να κάνουν και 70 ευρώ. Πρώτον. Δεύτερον, ε, έχω κάποια παιχνίδια τα οποία με έχει υποστηρίξει η Zegatron και δεν τρέπομαι να το πω, οποιοδήποτε game μου δίνει η Zegedron, το έχω πει, το έχω κάνει σε βίντεο, έχω κάνει unbox, έχω ποστάρει σελίδα στο facebook που μπορείτε να ενημερώνεστε και λέω αυτό είναι από τη Zegedron. Αυτό είναι από τη Zegedron. Ε, όπως ας πούμε το Project Cars ήταν από το Game World και την... Ε, ε Amco e Που μου το πρόσφεραν. Δεν είχα λεφτά εγώ να το πάρω το παιχνίδι. Και θέλω ας πούμε, να πάρω παιχνίδια και δεν τα παίρνω. Γιατί η προτεραιότητά μου είναι να πάρω την κάρτα γραφικών, προτεραιότητά μου είναι να βάλω το Oculus Rift, η προτεραιότητά μου είναι να πάρω μια, κάρτα, μια κάμερα για να κάνω 30-60 fps βίντεο για να μπορώ να το ενσωματώσω ε, σε βίντεο, να μπορώ να σας δώσω κάτι όμορφο. Αυτά με ενδιαφέρουν. Το παιχνίδι, εντάξει. Και το ήταν ένα ζήτα ένα που πήρα, που έκανε 20 ευρώ, το πήρα με donate. Μου βάλανε 5 ευρώ ένα παιδί, άλλα 10 ευρώ άλλο ένα παιδί και βάλα και εγώ άλλα 5 και το πήρα και από το YouTube που παίρνω κάποια χρήματα, παίρνω έτσι κάποια παιχνιδάκια. Δεν είμαι ότι θα πάω να πάρω το παιχνίδι που θα βγει τώρα μόνο και μόνο για να έχω κόσμο και να με παρακολουθεί. Στα αρχίδια μου. Δεν θέλω να μαζέψω κόσμο μόνο και μόνο επειδή θέλει να δει να γράφει φώτο. Να πάτε να το δείτε αλλού. Δεν με ενδιαφέρει μόνο το hype. Με ενδιαφέρει να δούμε κάτι και να παίξουμε κάτι και να δείτε κάτι έτσι παρείστικο. Και όχι μόνο να έρχονται για να παίζουν. Ε, Dim, καλό βράδυ. Πάνω μου τη σπάει, λέει που λένε κάποιοι. Α, εγώ βλέπω, λέει Dragon Man, ο καλύτερο. Λέει, βλέπω τα πάντα, λέει και του ζωτάω. Τον έχει στο live και μου λένε το Dragon Man δεν κάνει live. Ε, ο Dragon Man λέει δεν κάνει live βλάκα. Έτσι ακριβώ. Γιατί. Ε, Εντάξει, σιγά. Δεν έχω παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ε, άτομα, α πούμε, επειδή είναι το community έτσι όπω είναι, βλέπει ποιοι έρχονται, βλέπει ποιοι πάνε σε άλλα live stream, ποιοι παρακολουθούν, ποιοι γράφουν. Όλα αυτά φαίνονται. Μην τρελαίνεστε δηλαδή. Έχω άτομα πούμε, που δεν μπαίνουν σε μένα και μπαίνουν σε άλλα live stream. Δεν με απασχολεί καθόλου και δεν με νοιάζει κιόλα. Καθόλου δεν με νοιάζει. Μένα με ενδιαφέρει που έχω αυτά τα 30-40 άτομα και περνάμε καλά. Περιμένω την κάρτα γραφικών, αν βοηθήσει αυτό, καλώ. Μετά θα έχουμε VDSL όταν θα έρθει, αν βοηθήσει, καλώ. Και θα μπορέσω να σα δώσω ποιοτικά live stream, να κάτσουμε να παίξουμε με τι ώρε, να παρακολουθήσετε έτσι κάτι το ωραίο. Αυτό με ενδιαφέρει. Και όχι τόσο πολύ ο κόσμο. Δεν κάνω κάτι για τον κόσμο. Εγώ ξεκίνησα να κάνω live stream. Το, τον Ιανουάριο κλείνω τρία χρόνια. Και έχω 40 άτομα μέσα. Με το ζόρι κιόλα. Άλλε φορέ πάνε με 20 άτομα, 25 άτομα. Δεν ξεπερνάμε καν τα 30 άτομα. Γιατί κάνουν και άλλα live stream. Και, και φεύγουν πάνω να δουν άλλα live stream. Σκασίλα μου, και τι έγινε. Τι με νοιάζει. Κάνω τι κάνω για μένα και για αυτού με παρακολουθούν. Ε, Γιάννη, ευχαριστώ. «Καληνύχτα, ε, καλή νύχτα, βγαίνω, Γεια σου, πάλι κάνουμε καλό βράδυ. Το community να πέσει, ο λέει. Όλοι λένε, λέει το community και το community. Είναι κάτι κολόπεδο. <laughs> ε, ρε μου πάει, σιγά. Ε, Πώ πιστεύει, Πώ πιστεύει, αν έχει 10.000 κάθε live stream, θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Μα να σου πω κάτι, όταν ξεκινά να κάνει ένα live stream, ναι, θέλει να έχει κόσμο και να σε παρακολουθεί, ε, και μου έχουν πει κιόλας αρκετός κόσμος ότι δεν σε βλέπουν ή δεν μπαίνουν να σε δουν γιατί δεν έχεις πολύ καλή κάρτα και έτσι δεν έχεις μια καλή εικόνα αφού, αφού κι εγώ πούμε, έχω σταματήσει να παίζω παιχνίδια γιατί δεν μπορώ να τα παίξω. Άρα εφόσον εγώ δεν μπορώ να θα θα τα παίξω, τον άλλο... πώς θα τα δείτε εσείς. Dying Light δεν παίζω το με τον <σχελίδι> Παντελή. Για πες. Θυμάστε τον άλλο που είχε πει και είχε πει ότι δεν σε βλέπει επειδή δεν έχεις ρέζερ ακουστικά. Ναι. Ένα είδε και μου είπε δεν έχει ρέζερ ακουστικά. Λέει δεν σήμερα. σε βλέπω. <σχελίδι> Έλαντε. Έλαντε. Να τα τα ρέζερ. Να τα. Πού είναι. Με τον Παντελή, α πούμε, θέλουμε να παίξουμε Dying Light και δεν παίζω Dying Light γιατί δεν μπορώ να παίξω εγώ. Γιατί δεν έχω γραφικά. Όταν εγώ ίδιο δεν παίζω, να μου πει ναι, πώ θα έρθετε εσεί να με δείτε. Συμφωνούμε. Και γι' αυτό κιόλα αρκετά παιδιά και που έχουμε επικοινωνία και έχουμε βρεθεί κιόλα μου λένε ότι ε, τα live stream θα δείξουν πραγματικά αν, ασχι... ε, αν ε, αξίζουν με την κάρτα γραφικών που εγώ τουλάχιστον θα παίζω καλύτερα και μετά με τη VDSL. Και ε, θα δείξει. Αλλά και πάλι δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά που φεύγουν. Ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα. Ήταν από το Σαββατοκυριακό. Δεν μίλησα, δεν έλεγα κάτι. Ε, τώρα έτσι, αφού έκανε και το. και μαζευτήκατε. Έκανε και ο Ρέντε εδώ πέρα ο Μπιλ ο να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Α πούμε, έχω πει ότι μαζευτείτε, βοηθήστε με να πάρω ένα partner στο Twitch για να μπορέσω να κάνω ομάδα με streamers για να μπορείτε να του βλέπετε. Και όχι streamers 5-10 άτομα. Στο εξωτερικό υπάρχουν streamers όπου έχουν 10 σελίδε με streamers. Δηλαδή, όταν πα στην ομάδα του, του community, α πούμε, που λε, α πούμε, ότι ο τάδε παίζει το τάδε παιχνίδι από το τάδε ομάδα. Και την τάδε ομάδα. Και πατά στην τάδε ομάδα και βλέπει μία σελίδα με 7 άτομα. Έχω δει streamers στο εξωτερικό που έχουν 10 σελίδε από 7 άτομα. Και μιλάμε για 70 άτομα. Αυτοί είναι μαλάκε. Εμεί είμαστε οι έξυπνοι. Που είμαστε μια κλειστή ομάδα και του κρατάμε μεταξύ μα. Ε? Ελληνικό community. Έτσι. Έτσι ρε φίλε. Τι μπορούνε. Στα αρχίδια μου. Εγώ είπα, βοηθήστε με να κάνω μια ομάδα να βάλω κόσμο. Να βάλω πολλά stream τα οποία είναι μικροί, Σε... Όπω και εγώ είμαι μικρό. Μικρό είμαι και εγώ. Και αυτό το κανάλι που βλέπετε θα σταματήσει να υπάρχει. Έτσι κι αλλιώ. Όταν θα έρθει VDSL θα φύγω από αυτό. Θα πάω στο GR. Που ήδη υπάρχει. Το καινούριο Twitch TV. Θα ξεκινήσω το live μου εκεί. Από το μηδέν. Έχει 300 άτομα, δεν ξέρω πόσα έχει. Και δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει. Δεν το κάνω για τον κόσμο. Και διώχνω και τα σπαμέρια κιόλα. Ε, βάλε στο σερβερ τα άτομα που βγήκαν από το Zero Land. Αν, τους και... Αν το σκεφτεί, μετά θα πήγαινε κόντρα στο Zero Land. Το Dragon Land θα ήταν πιο γαμμάτο με αυτά τα άτομα. Όχι Βασίλη, γιατί κάποια άτομα ήταν στο Dragon Land και δεν ξαναμπήκαν αφού μπήκαν στο Zero Land. Πώ φαίνεται αυτό. Πώ φαίνεται αυτό. Τα αρέσει. Εμένα δεν μ' άρεσε. Ένιωσα λίγο άσχημα. Α, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Ε, 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 ε. Κοίταξε, μάλλον δεν σημαίνει ότι δεν έχω γραφικά λέει, από τη στιγμή λέει, που κάνεις ένα παιχνίδι. Το κάνεις επειδή το θέλεις. Ε, ναι, συμφωνούμε φωνικό τσουρέκι, αλλά όταν ας πούμε, παίζω ε, DayZ και έχω 7 FPS και παίζω εγώ με 7 FPS και εσείς βλέπετε 7 FPS, ε, κάποια στιγμή θα κουραστείτε και θα φύγετε. Αφού εγώ ταλαιπωριέμαι με τα 7 FPS, εσείς δηλαδή που το παρακολουθείτε, για σκέψτε το. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Όχι τόσο συχνά λέει, αλλά εγώ λέει δεν σε πολύ βλέπω γιατί τα game που βάζει δεν με τρελαίνουν. Ναι. Μάνο, Συμβαίνει αυτό. Ναι. Ε, πριν πρέπει να φύγω, εγώ. Καληνύχτα νύχτα, Για μου. Γεια σου, Παλικάρι μου. Έγινε, Παλικάρι μου. Καλό σας. βράδυ. Καλή νύχτα ε, για Μάικα Σέρβερ λέει, είμαι στο Minecore λέει, Server. Μόνο για YouTuber λέει, είμαστε 20 άτομα και είμαστε μια πολύ μεγάλη και καλή παρέα. Και να το, και κρατήσετε έτσι, Μιχάλη, να το κρατήσετε έτσι, φίλε μου. Με Wacky τι έγινε, τίποτα. Ήταν ε, Dragoland, έφυγε, μπήκε Zidoland. Δεν ξαναμπήκε να Πολλά παιδιά είναι που ήταν ανοιχτά να παίζουν και να κάνουν και live stream άμα θέλουν και δεν κάνανε ποτέ. Εγώ είχα όλη την καλή καρδιά γιατί δεν είναι μόνο που φτιάχνουμε ένα σερβερ και μπαίνουμε. Βέβαια, να μου πει και εσύ το ίδιο δεν έκανε. Α πούμε, δεν σου πάνε μπεζίρο, ναι, αλλά εγώ δεν μπήκα ζύρο και δεν ξαναμπήκα. Έτσι. Ε, τα άτομα που βλέπουν λέω, τα βίντεο λέει και μια χαρά δεν τα ξέρουν. Ε, Αν τα καλύτερα δεν θα είχαν να γλυκνώ, μη λέει. Ε, μόλις, σιγά. Εμένα δεν, δε με νοιάζει, λέει η κάμερα, λέει γιατί ακουστικά έχει αφού κάνει ωραία live stream. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έχουν αιώνε για βελτίωση. Που γεια σου, ε, Death. καλησπέρα. Αυτά γενικά είχα να πω. Για Dragonland, για Zero Land, για συμπεριφορέ κόσμων, καναλιών κτλ. Αυτά ήταν. Όσου πλήγωσα, σκασίλα μου και δεν με απασχολεί. Ε, δεν έχω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου, το έχω ξαναπεί. Έτσι. Και οτιδήποτε έχει, έχω να κάνω, γενικά πάντα το λέω. Είμαι ανοιχτό άνθρωπο ε, και το λέω. Γιουράκο. Τι. Ε, αυτοί λέει που παράζουν το δεν αξίζουν να ξαναμπούν Μα έτσι κι αλλιώ θα ξαναμπούν. Καλό μήνα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλου κιόλα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Και καλό τελείωμα με τα, με τα διαγωνίσματά σα, παιδιά. Ε, και εγώ λέει δεν βλέπω live λόγω παιχνιδιού, αλλά σε προτιμώ. Ναι, αξίζει τι γίνεται. Στο εξωτερικό γενικά έχουν μια ανατροπία ότι καμιά φορά βλέπουν το streamer μόνο και μόνο για την παρέα ή για αυτά που μπορεί να συζητήσει την ώρα του live stream και για το game. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συν ότι στα live stream δεν κάνω συγκεκριμένα ένα game ή δύο games συγκεκριμένα για να έχετε ε, για, να, για να έχω συγκεκριμένο κόσμο. Και στο εξωτερικό και όλα οι streamers ε, παίζουν game και παίζουν και game που βγαίνουν. Βέβαια, αυτού δεν του ενδιαφέρει και δεν περιμένουν καμία εταιρεία ας πούμε, να του τα παρέχει, γιατί με τα donate και με τα subscribe και με όλα αυτά τα λεφτά τα βγάζουν και πάνε και το κάνουν και προπαραγγελία και το έχουν day one με το που βγει για να μπορέσουν να το παίξουν. Και για να το δει ο κόσμο που θα μπει να το δει. Δεν έχουν προβλήματα στο εξωτερικό, α πούμε. Αν δεν μ' άρεσε το game. Όχι ότι δεν γίνεται. Γίνεται και εκεί. Α πούμε, δεν άρεσε το game, βγαίνει. Αλλά καμιά φορά μπαίνουν να πούνε ένα γεια και τα λοιπά. Αλλά μην ξεχνάτε, είναι international live stream. Και μερικέ φορέ ε, είναι αυτό το ότι μπορεί να μα αρέσει ένα game εδώ στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουμε σε ένα κανάλι μόνο και μόνο γιατί είναι το τάδε κανάλι. Ω, είναι το τάδε κανάλι, ρε φίλε. Ω, και άσχετα δεν μα αρέσει το game. Αλλά μετά πηγαίνουμε σε άλλου και, και λε, α πούμε, ξέρει, δεν μπαίνω και δεν μ' αρέσει game σου. Δηλαδή, φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Και γίνεται παντού αυτό. Δυστυχώ. Ε, το πείσαμε, ε, ε, ε. Ναι, δυστυχώ δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό, δεν θα έπρεπε να τσακώνεστε και δεν θα έπρεπε, α πούμε, ένα σερβέρ είναι Ένα από μια καλή παρέα ε, που προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για να έχετε να βλέπετε. Και Εγώ έτσι ξεκίνησα από τον και φύγανε τα αρχίδια μου. Ε, θα μπορούσε να μου πει, αν είσαι. και πατέρα μου λέει πολύ, θα ήθελα να ξέρει ότι ντόμπιοι άνθρωποι όπω εσύ τρώνε χ, μόνο και μόνο επειδή λένε αλήθειε και πονάνε. Και μου αρέσει να τρώχει και να έχω λίγο κόσμο και ας αυτά που θα πω. Τέλο. δεν με ενδιαφέρει καθόλου φίλε μου, καθόλου. Είτε είναι μεγάλο κανάλι, είτε είναι μικρό κανάλι, είτε είναι το οτιδήποτε. δεν με ενδιαφέρει καθόλου, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και όπω γενικά με έχουν ερωτήσει και για άλλα κανάλια, έχω πει την άποψή μου, με τη μόνη διαφορά ότι δεν πάνε στα άλλα κανάλια να ρωτήσουν τη δική μου άποψη. Τη δική του μάλλον άποψη για μένα. Ε... Ε, ναι τώρα θα το κλείσουμε παιδιά γιατί πήγε 12 παρα 10 να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστώ κι εγώ δουλεύω το πρωί 8 η ώρα αύριο, αύριο, τρίτη στα Ίνσπορτ στην Πανόρμου, στην Αθήνα Μπελοκήπους πάνω θα είμαι μετά τις 4-5 η ώρα τέλος πάντων, μετά τις 5 μάλλον γιατί περίμενε δεν είναι ωραίο λέει να παρατάσεις ένα σερβερ για κάποιο καλύτερο ή χωρίς λόγο και όμως το κάνεις, δεν είσαι υποχρεωμένος θες να μπεις. Στην Για πε, και στην Ελλάδα έχουμε αυτό ρε, με, τα, με τα team στο Twitch. Ναι. Τώρα ήρθα γιατί μίλαγα στο τηλέφωνο και όχι για, τα, για τις ομάδες. Ναι. Και α, τι έχουμε στην Ελλάδα. Μα υπάρχει, τώρα. ναι, το ξέρω. Απλά στο εξωτερικό βάζουν κόσμο, βάζουν πολύ κόσμο. Δεν του ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο, συγκεκριμένο Κάποιο, α πούμε, μπορεί να δουν να ξεκινάει Daisy, ρε παιδί μου, και τα πιο, οι πιο πολλέ μέρε τη α πούμε, παίζουν Daisy. Hm. Ποιο παίζει Daisy, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, αλλά έχουν φίλου οι οποίοι παίζουν ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή Daisy. Hm. Ποιο παίζει Daisy. Α, παίζει και αυτό. Raid. Χωρί να είναι στην ομάδα του. Και μπορεί μετά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα να το δει και στην ομάδα του. γι' αυτό βλέπει 10 σελίδε, α πούμε. Πα σε μια ομάδα και πατά. Μία σελίδα, δύο σελίδε, τρει σελίδε, τέσσερι σελίδε. Κάποιοι μπορεί να είναι καλοί. Κάποιοι μπορεί όχι. Αλλά δεν ξεχωρίζουν να είναι καλό ή όχι. Απλά προσπαθούν. Αν είναι 10 σελίδε, δεν γίνεται ένα χαμό. Όχι. Έχει Γιατί. Πάρα πολύ κόσμο. Όχι, βέβαια βλέπει live stream και παρακολουθεί αυτόν που θέλει. Γιατί δεν κάνουν και οι δέκα ταυτόχρονα. Άσε που έχουμε εδώ πέρα και τη μαλακή, α πούμε. Α, κάνει ο ένα live stream, α δεν κάνω εγώ. Α, κάνει ο άλλο live stream, α δεν κάνω εγώ. Α, κάνει εκείνο live stream. Πρέπει να κλείσω εγώ γιατί κάνει εκείνο την τάδε ώρα, αλλά πρέπει να κλείσω εγώ και μετά πρέπει να κλείσω εγώ γιατί κάνει ο άλλο την τάδε ώρα live stream. Μαλακίε και του κόλλου τα εννιά μέρα. Πού τα έχετε δει αυτά. Κλείνει live stream γιατί κάνει άλλο live stream. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, α πούμε, πε ότι εγώ με τον Bill Γιόλο κάνουμε παρέα. Ο Μπίλ Γιόλα με κάνει σε 9 η ώρα ή σε 10 η ώρα live stream. Και εγώ κάνω εγώ, 5 ώρα. Θα κλείσω το live επειδή κάνει ο Μπίλ Γιόλα με live. Ή το ανάποδο θα κλείσει ο Μπίλ Γιόλα επειδή κάνω εγώ. Σοβαρά. Πού το έχετε δει αυτό. Και ένα διάστημα κιόλα έκανα ρέτσι σε κανάλια. Έκανα ρέτσι σε κανάλια την ώρα που έκανα live stream. Και συνέχιζα live stream. Και ερχόντουσα και μου λέγανε Καλά ρε μου λέει. Αφού δεν κλείνει το live stream. Ναι, του λέω. Και τι κάνει, Ρέιντλε, δεν θα φύγουν από σένα να πάνε σε άλλου. Α πάνε. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει raid μόνο επειδή κλείνει. Κάνε και την ώρα που κάνει, α πούμε. Έτσι μου γκάβλωσε τώρα, βρήκα τρία κανάλια, κάνω raid. Να το δουν και άλλο κόσμο. Και στα αρχίδια μου θα φύγουν. Να! Δεν είμαστε τηλεόραση. Κάντε κλικ, βλέπετε όποιον θέλετε, στα αρχίδια σα. Λίγο μυαλό, λίγο νιονιό, δηλαδή έλεο. Θα χάσουμε κόσμο, όπο μαλάκα ας πούμε Άμα την ώρα που κάνω live stream Και μετά συνεχίσω για άλλη ώρα Θα μου φύγουν 50 άτομα Ωραία, μαλάκα. Πάει, καταστράφει και ο κόσμο. Σοβαρά τώρα! Έτσι όμω, κρατά το κοινό σταθερό. Όχι, το κοινό είναι που μένει σταθερό. Και το κοινό είναι που μεγαλώνει το community. Και έρχονται και άλλοι, και έρχονται και άλλοι, και έρχονται και άλλοι. Ε... Τι δουλειά κάνει, δεν έχει σημασία. Βοηθάω κόσμο. Να θυμάσαι αυτό, βοηθά ο κόσμο. Ε... Ε... Minecraft να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ε... ναι μα το είπαμε το spam έκανε να μπει κόσμος μέσα στο zero land Καλώς ή κακός όχι γιατί απλά θα έπρεπε απλά όταν μπαίνεις σε ένα σερβερ και είναι πολύ, πολλά τα άτομα δεν, για μένα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι και 30 μαζί αυτό δεν έχουν καταλάβει κάποιοι μπαίνεις σε ένα σερβερ Έχει 30 άτομα okay. κάντε ομάδες ρε παιδιά κάντε ομάδες Κάνε αυτό που θέλει με τα συγκεκριμένα άτομα, κάνε αυτό που θέλει εσύ με τα συγκεκριμένα άτομα, μαζευτείτε, παίξτε, κάντε τα βίντεο σα κτλ. Δεν είναι υποχρεωμένοι, α πούμε, συνέχεια να κάνει αυτό το πράγμα. Θες, σα πούμε, να σκοτώσει δράκο. Πήγαινε όλοι μαζί, εντάξει, σιγά και τι έγινε. Ανοίγει νέδερ. Πήγαινε όλοι μαζί όσοι μπορείτε κτλ. Δεν έγινε κάτι. Και α πούμε, εσύ στη δικιά σου περιοχή που είσαι 5.000 μπλοκ μακριά ένα το chicken farm. Φτιάξτε μόνο σου με την παρέα σου κτλ. Γιατί πρέπει να έρθουν άλλοι 20, α πούμε, που δεν έχει επικοινωνία μαζί του για να κάνει ένα τσίκεφαν. Που λέει λόγο. Παράδειγμα φέρνω. Μην το δένουμε κόμπο. Ναι. Κάθε πότε κάνει live. Σαββατοκύριακα πάντα και εβδομάδα παρά εβδομάδα τα απογεύματα. Και ενημερώνω στη σελίδα στο facebook. Αφού κάνουμε ό,τι θέλουμε, λέει, τι σε νοιάζει πόσο κόσμο έχει. Γιατί με νοιάζει. Να σε νοιάζει, λέει, γιατί έτσι λέει. Να σε νοιάζει, γιατί έτσι θα πάρει το partnership. Στα αρχίδια μου το έχω γράμμενο και το partnership. Τρία χρόνια κλείνω μια, δύο φορές, μια φορά φτάσαμε 180 άτομα. Άλλη μια φορά αλλη μια φορα φτασαμε 500 άτομα από bot, επειδή παίζαμε σε live stream με ένα φίλο Lego. Και κάπως έτσι. Ε, το partner. Δεν με ενδιαφέρει το αν θα πάρω partner, παιδιά, για, το, για να παίρνω ας πούμε, τα, τα λεφτά, τα 2 ευρώ, ό,τι είναι τέλος πάντων. Σκασίλα μου. Δεν με, δεν με απασχολεί αυτό. Το partner το ήθελα για να μπορείτε να έχετε ποιότητα στο live stream όταν θα έχω τη VDSL. Γιατί όταν θα έχω τη VDSL, εγώ θα πάω για 720-60 FPS βίντεο. Και αν εγώ συνεχίσω εδώ πέρα να κάνω live stream, θα πάρετε τα αρχίδια μου μετά. Γιατί δεν θα μπορείτε να δείτε τίποτα. Και μετά θα λε: Ε, e, dragoman δεν μπορούμε να σε δούμε. Γι' αυτό και κάνω και βίντεο και live stream στο YouTube. Γι' αυτό και ξεκίνησα να κάνω live stream στο YouTube. Και το partner εδώ πέρα το ήθελα εκτό από την ποιότητα των ε, βίντεο και α μην κάνει και κανένα subscribe στα αρχίδια μου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ήθελα να κάνω ομάδα για να μπορέσω να βάλω Έλληνε streamer να φτιάξουμε σελίδε και να μπορείτε να ξέρετε ότι υπάρχουν αυτοί οι streamer οι οποίοι καν μπορείτε να μην του ξέρετε. Αυτό. Στα αρχίδια μου και τα λεφτά. Στα αρχίδια μου και το τέτοιο. Άμα θέλω, εγώ θα μαζέψω λεφτάκια σιγά σιγά. Έχω το YouTube. Μαζεύω έτσι μερικά χρηματάκια. Θα πάω να πάρω ένα παιχνιδάκι. Και κλάει mine. Το partner πιο πολύ το κάνει και για να βοηθά. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω μετά άμα, έχω το partner, άμα δεν έχω το partner και δεν με ενδιαφέρει κιόλα και θα πάω στο YouTube όπω έκανα το Σαββατοκύριακο στο YouTube. Θα κάνω και 7-20-60 FPS full α πούμε stream, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα το YouTube να το κάνει. Και να, το Twitch. Σιγά-σιγά παρακαλώ εγώ το Twitch και τον κάθε έναν να έρθει να υποστηρίξει για να πάρω εγώ ένα partner. Κλάι mine. Με 12 ώρε και 15, -15 ώρε stream που κάνω. Και τώρα εντάξει είναι 360 και δε, το βλέπω. Άμα μετά κάνω εγώ 7-20-60 FPS που έχει κιόλα και περιορισμό στην ποιότητα στο upload. Το YouTube δεν έχει. Το YouTube δεν έχει. Το Twitch όμως έχει. Σου λέει θες να κάνεις μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω τα κινητά. Δεν έχεις partner. Πάρτα. Μέχρι εκεί. Δεν θα κάνεις παραπάνω ποιότητα. Ποιότητα. Δεν θα κάνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ε, αν θες λέει κάνεις ιστοσελίδα. Ε, ε, Ποιος θα τη την ιστοσελίδα. Για πες μου. Ποιο βλέπει στο σελίδε. Εδώ δεν βλέπετε καν το Facebook. Εδώ δεν βλέπετε. Εδώ κάντε να ανοίγετε την περιγραφή των βίντεο για να δείτε από κάτω τι σα γράφουν. Και θα πα να ανοίξει στο σελίδα. Σοβαρά μιλά τώρα. Παρακαλώ και παιδιά, ανοίξτε τα από κάτω είναι. Από κάτω και κάντε ερωτήσει που είναι στην περιγραφή των βίντεο στο YouTube. Και μιλά για σελίδε. Κλασμένε έχουν τι σελίδε. Ενώ βλέπει το live και βλέπει, α πούμε. Ο τάδε παίζει το τάδε παιχνίδι στην τάδε ομάδα. Που πάνω σου είναι. Το πατάς και καμιά φορά εδώ πέρα έρχονται και μου λένε τι σύστημα έχεις και το σύστημα είναι από κάτω ούτε κάτω scroll down δεν κάνουν και μου λες ο άλλος θα πάει να ανοίξει η σελίδα θα πάει να κάνει ε, ε, control tab να πληκτρολογήσει www.tadearchidiamaskunyude.gr για να δει τη σελίδα σοβαρά μιλάς τώρα σοβαρά εσύ θα το κάνει, οι άλλοι το κάνουνε έχω από κάτω το, ε, το, τα συστήματά μου λοιπά, όλα τα link και μου λένε πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Έλεος. Αν είναι δυνάτον. Είναι παρέα. Οι βλακίες... δεν είναι, Sonic ε, δεν είναι βλακίες αυτά που λέμε, αγορινά. Δεν είναι βλακίες. Για κάποιους μπορεί να είναι, για κάποιους όλου. Όχι. Έτσι. Ε, το μόνο κακό είναι το YouTube ε, live έχει μεγάλο delay. Στα χέρια Και τι έγινε. Και τώρα θα το φτιάξουν και αυτό. Προσπαθούν να το φτιάξουν. Και προσπαθούν να κάνουν και το ίδιο τώρα, να, βγ... να βάλουν follow στο YouTube μάλλον και να βάλουν ένα subscribe button για να μην βλέπετε διαφημίσει. Αυτό στο YouTube. Αλλά εμένα και πάλι δεν με νοιάζει. Γιατί άμα πάω στο YouTube, άμα είχα τα κοίτα, μπορούσα να κάνω και 60 FPS βίντεο, είχα και την κάρτα γραφικών και είχα και VDSL. Άρα. Εγώ δεν σε βλέπω ένα χρόνο μάλλον Ναι. Ρίγκοργο. Ναι. Οι πλάκε εννοώ. Αλλά δεν έχει να κάνει λοιπόν, τι λέτε, θα κλείσουμε. Ε, ναι, πήγε 12 παρα 5. Ε, Μπιλ, πε και εσύ ρε, τίποτα, Ρεμάν. Πε τίποτα, μα συμφωνεί, διαφωνεί, πε τη γνώμη σου. Ε, είχα ακούσει και το. ήμουν και στο δικό στο live stream που μίλαγε για το Zirona, για το. Εδώ του. τον το Κράκεν, παιδιά, έχω το μικρόφωνο. Για πε και εσύ. Εντάξει, μόνο σε μερικά δεν συμφωνώ. αυτό Ναι. Και αυτό, εντάξει, δεν είναι. Δεν έχω να έχω κάτι. Ναι, περισσότερο δηλαδή τη ερώτηση. Ναι, εντάξει. Τέλο πάντων. Το θα έρθει αύριο μαλάκα, θα κάνει. Πάμε να σου πω, δεν ξέρω καν τι θα γίνει αύριο. Ρε, δε στο παρέσαι το of the μου, σου έστειλα και το link την άλλη φορά στο live stream. Μου λε, α, ωραία που μου τόσε την άρθρα, το δω. Είπαμε, μου, εκεί που ήρθε και την άλλη φορά. Πού ήταν το project cars. Πού ήρθε. Ε, αύριο εκεί. Αύριο. Heroes of the Storm. Ε, 5 με 8 Είχα. το έχουν. Ναι. 5 με 8. Παίζει να παίζει, παίζει, παίζει. Παιδι, παιδι. Παιδιά, είναι εντωμεταξύ άλλη τρολιά. Βλέπω κόσμο ο οποίο έρχονταν πριν από 5-6 μήνε, 3 μήνε, ξέρω εγώ. Πεύγει, πηγαίνει σε άλλα live stream και μετά θυμόσαστε και μπαίνετε και με λε: Ε, καλησπέρα, έχω κυρίω εδώ. Και... και άλλοι μου λένε: Ε, συγγνώμη που δεν έχω μπει, ε, συγγνώμη που έχω καιρό να μπω. Ε, να...". Δεν με αδιαφέρει, παιδιά, δεν με απασχολεί, δεν είσαι υποχρεωμένοι και ούτε πρέπει να μου ζητάτε συγγνώμη επειδή δεν μπαίνετε. Ξεκολλήστε λίγο. Και. Α, τρολέρια όλοι λέω. Άντε από εδώ πέρα. Και πώ και έπηγε να έρχεσαι Twitch, YouTube. Ξεκίνη... Παιδιά, τον Ιανουάριο κλείνω τρία χρόνια live stream. Και θα γίνει live stream στο YouTube. Να το ξέρετε. Στο YouTube λέει πόσα λεφτά παίρνει, λέει ανάλογα με τα views και τα στατιστικά. Ναι, αυτό. Αυτό. Έτσι ακριβώ. Βασικά κάποιο πολύ τα views. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τα views. Με τι διαφημίσει και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα περιτεύουν. Δεν έχει να κάνει. Ε, έλα λέει. Με... Ε, για το Rage. Ε, Γεια σου πάνω 244. Γεια σου μάνο και ρίχνω να μπω. Το ξέρω. Πάνω 244. Το ξέρω εγώ μου. Ε, πώς μπορούμε να δούμε live στο YouTube από κινητά. Κανονικά. Όπως βλέπεις βίντεο. Δεν έχει καμία διαφορά. Όπως βλέπεις βίντεο βλέπεις και live. Ε, ο μεγαλύτερος λέει Greek Titan λέει εδώ. Κάτσε και φτιάξε το γαμημένο το YouTube σου να μπορούν να σου, γραπ, να σου, μιλάνε από κάτω, να σου απαντάνε, ναι. Γράφει, α πούμε, κάντε αυτό και μετά δεν μπορεί να σου κάνει απάντηση ο άλλο από κάτω. Δεν έχει απάντηση να σου πατήσει κάποιο να σου κάνει απάντηση στο σχόλιο που έχει κάνει στο YouTube. Τρολέρι. Εμεί τρολέρι. Όχι, ρε Γιώργο. Τι Λε τώρα. <laughs> λοιπόν, άντε να κλείσουμε. Άντε, άντε να κλείσουμε να πάμε να ξεκουραστούμε, παιδιά. Βασικά να πάντα ξεκουραστείτε. Για μένα είναι μεγάλη νύχτα. Έχουμε και πρωί ξύπνημα. Δουλεύουμε το πρωί. Οχ, oh, 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 oh. Αυτά! Επίσης να μην σα ζάλισα τα παπάρια. Ε, ξαναγίνα στο YouTube. Όχι, έχουμε πει Σαββατοκύριακα θα κάνω μάλλον στο YouTube και καθημερινέ Δευτέρα με Παρασκευή στο Twitch. Έτσι, για να κάνω. Ε, γεια σου, Ρέζρα. Όχι, ρε, μίκρινα. Νούμερο. Γεια σου, ρε, Minecraft. Ε, μπήκα χθε, λέει και δεν μου λέει τίποτα. Δεν πειράζει. Ε, μην παίζει, λέει παιχνίδια. Ε, όλα... γεια σου, ρε, Crazy Boxer. Καλό βράδυ. Παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να τα πω αυτά. Ήθελα να τα πω αυτά. Ε, γιατί αφορούν και εμένα κατά κάποιο, κάποιο τρόπο λόγω του σερβερ που έχω. Και για να πω και όλα ε, την άποψή μου γενικά για κάποια πράγματα τα οποία είναι κολλημένα μέσα στο μυαλό κάποιων ανθρώπων. Τον οποίο δεν θα έπρεπε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Bill Γιόλο που έκανε και αυτό το rate και φτάσαμε με 130-140 άτομα που έχω κάτι πολύ καιρό να δω τέλο πάντων τέτοιο νούμερο. Να σε καλά. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Να μην σας στεναχώρησα πάρα πολύ με αυτά που σας είπα. Καλό βράδυ. Θα σπάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πραγματικά να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Είπαμε καλό, καλό τελείωμα με τις σχολές σας. Όσοι είναι Αθήνα αύριο να τα πούμε από κοντά. Και... Αύριο δεν έχει live stream. Δετάρτη έχει live stream. Έτσι. Άντε θα τα πούμε σε σελίδα. Στο facebook. Αντίος Dragons. Μπιλάκο, αγορίνα μου, καλό βράδυ. Καλή νύχτα, μου, καλή νύχτα, τρελιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.